Παρατηρητή, είμαστε στο γήπεδο των Λευκαδίων σήμερα Σάββατο 13 Νοέμβρη. Παρακολουθούμε το παιχνίδι του τοπικού ΠΑΣ με τον Κάστορ, Καστοριάς. Το σκορ έχει ανοίξει μόλις με ένα εξαιρετικό πλασέ του Ντίνου Έξαρχου. Παίζουμε γύρω στα 25 λεπτά αγωνιστικά. Η ομάδα των Λευκαδίων έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε χαθεί και πριν από 10 λεπτά μια σπουδαία ευκαιρία με τον Τρούπκο, ένα πλασέ που έφυγε μόλις out. Όπως είπαμε, επιτίθεται από αυτή την πλευρά που βλέπουμε. Τώρα μια βαθιά μπαλιά του Θεοδωρίδη στον Ντίνο, τον Έξαρχο, χάθηκε για λίγο. Έχει την πρωτοβουλία, είναι πολύ καλή η ομάδα του Λευκαδίων, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι γνωστός πάσο που γνωρίζουμε στην έδρα του και που, όπως είπαμε, πολλές λίγες ομάδες θα μπορέσουν να περάσουν εύκολα αυτή την έδρα. Ο ΠΑΣ που έχει και αυτό στις ελλείψεις του, με το Μαντζαρίδη να είναι τραυματίας και να τον αναπληρώνει ο Κοντζαχρήστος από τα δεξιά, αγωνίζεται με τον στο κέντρο της άμυνας παίζει ο Αμανατίδης με τον Ορδουλίδη, τον Παναγιώτη. Τα αριστερά, όπως βλέπουμε, ο Βαγγέλης ο Γκόγκας, είναι ο Τσάλμας. Και μπροστά επιθετικό δίδυμο με τον Τούρκο και τον Ντίνο Έξαρχο. Κοτσιόπουλος τώρα, θεματοφύλακα σήμερα για την ομάδα των Αθηνιωτών. Στο κέντρο της άμυνας ο Τούρκος δίνει κάποιες μάχες, Γιαουρτζής διεκδικεί. Καρασαρίδη στο παραλείψαμε να το πούμε. Ένα out ελεύθερο που κερδίζει τα Λευκάδια. Τώρα με τον Γιαουτζή ετοιμάζεται να οργανώσει την επίθεση από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Θεοδωρίδης. Μια βαθιά πάσα, δεν βρίσκει τον Τρούπο, καταλήγει στον τερματοφύλακα του Κάστορα. Αρκετός κόσμος, φίλοι του ΠΑΣ στηρίζουν, όπως είπαμε, την ομάδα. Παίζουμε 25 με 30 λεπτά αγωνιστικά και ο ΠΑΣ Λευκαδίων έχει ανοίξει, όπως είπαμε, πριν από 3 λεπτά το σκορ με ένα εξαιρετικό πλασέ του Ντίνου Έξαρχου. Τσάλμας τώρα, τα αριστερά, μια βιρτουόζικη ενέργεια στον Καρασαρίδη, να δούμε και αυτή τη φάση. Πανίγει δεξιά, Θεοδωρίδης δεν προλαβαίνει μπάλα.